Όπω στην πυρκαγιά, έτσι και τώρα με την κακοκαιρία έζησαν δύσκολε στιγμές λένε οι κάτοικοι τη Βόρεια μετά την επέλαση του χιονιά. Το χιόνι στα παραθαλάσσια ξεκινά από 40 πόντου και φτάνει μέχρι και του 70. Στα δε ορεινά ξεπερνά το 1,5 μέτρο. Οι δύο δήμοι, περιφέρεια, κόσμο μας προσπαθούν να επανέλθουν και να μαζέψουν αυτά που προκάλεσε το φυσικό φαινόμενο ελπή. Όπω σημειώνει ο αναπληρωτή δήμαρχο και αντιδήμαρχο Γιώργος Σταμούλο, αυτό που κυρίω του ανησύχησε και του θύμισε τι τραγικέ στιγμέ τη φωτιά ήταν οι διακοπέ ρεύματο σε περισσότερα από 10 χωριά. Η ΔΕΔΙΕ ήρθε αμέσω μέσα στη χιονοθύλα. από εχθέ έχουν εδώ ε, συνεργεία τη ΔΕΔΙΕ. Ε, μέσα στο χιόνι παλεύανε οι άνθρωποι, δώσανε σε ορισμένου οικισμού ρεύμα. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί και να είχε λυθεί πριν δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να προβλεφθεί, γιατί δεν ξέρει κανένα τον καιρό. Ε, απλά ήταν κάποιε τελευταίε δουλειέ που έπρεπε να κάνει η ΔΔΕ. Ηταν επειδή το χιόνι ήταν πολύ και ήταν βαρύ, τα καλώδια πιάσανε πολύ χιόνι με αποτέλεσμα να θέλουν τέντομα και ορισμένα από αυτά να κουπούν. Γι' αυτό υπάρξε, υπήρξε και αυτό το πρόβλημα. Πλημμύρε, φωτιέ και χιόνια χτυπούν τη βόρεια έβεια και οι πληγέ που ανοίγουν δύσκολα κλείνουν. Για παράδειγμα, όπω αναφέρει ο πρόεδρο του εμπορικού Συλλόγου Γιώργο Μαρούδη, μέχρι στιγμή κανένα σου δεν έχει πάρει αποζημίωση για τι ζημιέ από τη φωτιά που υπέστησαν τα καταστήματά του. Ε, για ακόμη μια φορά, το χωριό μου περνάει δύσκολα πολύ. Μία με τι φωτιέ, τώρα με το χιόνι. Ε, από να ευχαριστώ στην Περιφέρεια και στο Δήμο που ήταν ε, παρόν και άνοιξαν οι δρόμοι γρήγορα και να ευχαριστώ και στη ΔΔΕ γιατί αν δεν ε, έκανε κάτι γρήγορα η ΔΔΕ δυστυχώς θα είχαμε τα προβλήματα του καλοκαιριού που ακόμα οι αποζημιώσεις από το καλοκαίρι από τη φωτιά που είχε διακοπή ρεύμα, τους τέσσερις μέρες δεν έχουν πάρει τα εμπορικά μαγαζιά ούτε ένα ευρώ ε, τρόφιμα αλλοιώθηκαν, πετάξατε πράγματα. Ναι, ναι. Τι σα λένε γι' αυτό, ο κύριο Τριαντόπουλο που έχει έρθει τόσε φορέ εδώ, γιατί μου λέγατε προηγουμένω ότι δεν έχετε μπει σε κανένα πρόγραμμα εσεί οι έμποροι. Οι έμποροι δυστυχώ δεν έχουν μπει σε κανένα πρόγραμμα και ο κύριο Τριαντόπουλο μιλάει με την περιφέρεια και η περιφέρεια έχουμε πάει προσωπικά εγώ από όλα τα καταστήματα των Ροβιών, πήρα τα χαρτιά, τι αιτήσει και τι πήγα εγώ στην περιφέρεια, πήραμε τον αριθμό πρωτοκόλου και ακόμα είμαστε στην αναμονή και δεν μας έχουν δώσει κάτι έγκυρο, ότι θα πάρει τα λεφτά ή δεν θα πάρει τα λεφτά. Προτεραιότητα δόθηκε από τους υπεύθυνους αποχιονισμού να υπάρχει μόνιμη πρόσβαση στο κέντρο υγείας Μαντουδίου και για το νοσοκομείο Χαλκίδας. Καταφέραμε να κρατάμε το δρόμο ανοιχτό με αλυσίδε γιατί οι δύο δήμοι της Βόρειος Εύβοιας έχουν πολλούς νευροπαθείς με συνεννόηση με δημάρχους και με αντιπεριφερειάρχη και περιφερειάρχη ε, υπήρχε πρόβλημα, έπρεπε να κατεβούν στο νοσοκομείο Χαλκίδο. Όπω και είχαμε και ένα έμφραγμα από τη βόρειο Εύβοια και έπρεπε πηγόντω να πάει στο νοσοκομείο. Καταφέραμε και πήγανε όλοι εγκαίρω στα νοσοκομεία, δεν είχαμε εγκλωβισμό κανέναν. Το φαινόμενο Ελπή ταλαιπώρησε αρκετά τη βόρεια Εύβοια. Ένα από τα χωριά που βυθίστηκε στο χιόνι είναι και οι ροβιέ του Δήμου Λίμνη Μαντουδίου Αγία Άνα. Εδώ οι κάτοικοι έμειναν χωρί ηλεκτρικό ρεύμα τουλάχιστον για 12 ώρε. Οι δυσκολίε, το χιόνι ήταν ένα πολύ δύσκολο θέμα για το Δήμο μα, αλλά το αντιμετωπίσαμε όσο μπορούσαμε. Ήμασταν με του αντιδημάρχου, ο Δήμαρχο, η περιφέρεια έξω συνεχώ. Δεν αφήσαμε κάποιον να γίνει κάτι κακό. Αλλά κατά ώρα πήγαν όλα καλά. Λίγο με το ρεύμα είχαμε κάτι θεματάκια. Αν αυτό ήταν Το βασικό. Το βασικό. Κατάλληλα, οι δρόμοι άνοιγαν, χιόνιζε και συνεχώ καθαρίζεται. Οι δρόμοι είναι όλα τα 24 ώρα που ήμασταν έξω, δεν σταματήσαμε ούτε λεπτό. Ανακοίνωση για τα χτυπήματα που δέχεται η περιοχή και την αδιάφορη στάση τη κυβέρνηση να λύσει ουσιαστικά τα προβλήματά του, εξέδωσε και η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Πυρόπληκτων Βόρεια Σέβεια. Να σημειωθεί ότι στο Δήμο Ιστία Εδιψού, πολλοί κάτοικοι από τα ορεινά χωριά ζήτησαν βοήθεια από τη Δημοτική Αρχή για να του μεταφέρει σε σημεία που χρειαζόντουσαν αλλά και ίδια ίδιοι λόγω του υπερβολικού χιονιού και του παγετού. Μεταφορέ, μάλιστα, κάνει και ο ίδιο ο Δήμαρχο Γιάννη Κοτζιά.